Γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις των συζητήσεων, ξαναλέω επί του ελληνικού ζητήματος. Ήμουν σε επίσημη επίσκεψη την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα, όπου κατάφερα να συζητήσω σε πολύ θετικό κλίμα με όλους τους Έλληνες εταίρους. Και θα ήθελα ταυτόχρονα να πω ότι η δυναμική παραμένει εξαιρετικά θετική. Το πνεύμα στο οποίο όλοι συζητάμε και εργαζόμαστε είναι εξαιρετικά θετικό. Θέλουμε να συνεχίσουμε την συνεργασία σε κάθε επίπεδο και θα υιοθετήσουμε μία σειρά μέτρων, τα οποία θα μπορέσουν στη συνέχεια να συμβάλλουν στην ευκολότερη εκταμείευση της υποδόσης προς την Ελλάδα. Θα ήθελα να πω ότι η πλειονότητα των μέτρων έχει υιοθετηθεί. Νομίζω ότι παραμένουμε ιδιαιτέρως θετικοί για το γεγονός ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα συγκερασμό, σε μια απόφαση, είτε σήμερα είτε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Άρα λοιπόν θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε υπό αυτό το πνεύμα πλήρους συνεργασίας, καθώς υπάρχει η θέληση και από όλες τις πλευρές. Οι δυνατότητες υπάρχουν. Άρα λοιπόν νομίζω το πνεύμα όλων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, έτσι ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να προχωρήσουμε με την Ελλάδα και να βρούμε λύσεις οι οποίες θα μπορέσουν να βοηθήσουν την καλύτερη συνέχιση του προγράμματος και την αρρωγή προς την Ελλάδα. Οι μεταρρυθμίσεις βεβαίως παραμένουν στο επίκεντρο, οι οποίες και θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να είναι μια οικονομική δύναμη, μια χώρα η οποία θα μπορέσει να συνεχίσει και το 2016 και τα επόμενα χρόνια να βρίσκεται στην καρδιά της ζώνης του ευρώ. Το Eurogroup θα συνελθεί εντός ολίγου και θα σας ενημερώσω περί της κατάστασης Ελλάδος. Όπως είπα και προηγουμένως, επισκέφτηκα την Αθήνα. Είχα εξαιρετικές συναντήσεις, ιδιαίτερα με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, καθώς και με τον κύριο Τσακαλώτο και με υπολείπους υπουργούς. Και εργαζόμαστε για να μπορέσουμε να θέσουμε τις προϋποθέσεις, τους όρους και τα μέτρα, τα οποία ούτως ή άλλως αποτελούν προϋπόθεση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία εκταμιεύσεων των δόσεων και των υποδόσεων προς τη χώρα. Θα πω ότι οι κινήσεις από όλες τις πλευρές, οι περισσότερες είναι σωστές. Έχουμε καταφέρει αποφασίσει τα περισσότερα ζητήματα. Υπάρχουν κάποια εκκρεμή. Δεν είμαστε βεβαίως 100%. Βέβαια, το όλο έχουν ολοκληρωθεί. Είμαστε όμως βέβαιοι ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο συγκερασμού απόψεων και της αγαστής συνεργασίας που υπάρχει με τις αρχές, θα μπορέσουμε είτε σήμερα είτε τις επόμενες μέρες σε μια πλήρη συμφωνία. Ελπίζω αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, σε επόμενες δηλαδή ημέρες, να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Δεν είμαστε καθόλου μακριά, είμαστε πολύ κοντά. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν κάποια μικρά ζητήματα που πρέπει να επιληθούν. Παρουσίασα την προηγούμενη εβδομάδα τις προβλέψεις ανάπτυξης τόσο για την Ευρώπη όσο και την Ευρωζώνη. Είναι πολύ στιβαρές. Νομίζω ότι είμαστε στον καλό δρόμο της ανάπτυξης και επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο, ιδιαίτερα αν συγκρίνουμε το 2016 με το 2015. Άρα λοιπόν αυτό θα επιτρέψει ταυτοχρόνως να συνεχίσουμε την μείωση του ελλείμματος, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για την Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες βεβαίως, και βεβαίως να μπορέσουμε να μειώσουμε την ενεργεία γενικότερα. Θέλουμε βεβαίως περισσότερη ανάπτυξη, θέλουμε πολύ λιγότερο έλλειμμα, θέλουμε πολύ λιγότερη ενεργεία και αυτό σημαίνει για το οποίο πρέπει να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις, να συνεχιστεί η όλη διαδικασία ενός σταθερότερου οικονομικού και φορολογικού πλαισίου που δεν θα μπορεί να φύγει την ανάπτυξη και βεβαίως θα πρέπει να ακολουθηθεί μια πολιτική η οποία θα επιτρέψει να επανέλθουν οι επενδύσεις. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και το τρωτό σημείο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, ότι δεν καταφέρνει να προσελκύει επενδύσεις. Βλέπουμε ότι γενικότερα η ανάπτυξη η οποία στην Αμερική είναι σταθερή, ενώ η ευρωπαϊκή οικονομία αυτή τη στιγμή θα λέγαμε ότι θα πρέπει να απεργαστεί καινούργια σχέδια για να μπορέσει να λειτουργήσει πιο δυναμικά, να προσελκύσει επενδύσεις και νομίζω αυτή είναι και η πρόθεση τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και των ιδίων των πολιτών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε πλέον την κρίση αφού έχουμε φτάσει στο υψηλότερο σημείο της και να αρχίσουμε πλέον να μιλάμε περί ανάπτυξης. Ευχαριστώ.